Καλησπέρα φίλες και φίλοι, όπως κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ στο Οικονομία με άλλο μάτι, στην εκπομπή Οικονομία με άλλο μάτι. Θα έχουμε και σήμερα να πούμε πολλά ενδιαφέροντα και θα ξεκινήσουμε αμέσως με το τελευταίο Eurogroup. Δεν θα ασχοληθούμε με τα περί Ελλάδας, άλλωστε ήταν, πώς το λένε, μπαμ και κάτω ξεμπερδέψανε με το θέμα Ελλάδα. Θα πούμε όμως πολλά έτσι και για το ελληνικό ζήτημα. Θα πάμε όμως στην απόφαση του Eurogroup στην ουσία να δώσει 2 χρόνια παράταση στη Γαλλία όσον αφορά την μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, να συμμορφωθεί δηλαδή με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι η τρίτη παράταση που εξασφαλίζει η Γαλλία για το 2009. Επίσης, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ενέκριναν την πρόταση της Κομισιόν να μην υπαχθεί η Ιταλία στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, παρότι το χρέος της είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρώπη και μάλιστα αντί να μειώνεται, έχει αρχίσει και αυτό να αυξάνεται. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε 2 χώρες της Ευρωζώνης που αποφασίζουν οι Υπουργοί Οικονομικών να τις εξαιρέσουν από τους αυστηρούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Βγήκε μάλιστα και η Ιρλανδία και παραπονέθηκε και θέλει και αυτή κάποια αντίστοιχη ευελιξία. Εγώ αυτό που θέλω να πω εδώ σε αυτό το ζήτημα, καταρχήν να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που, ας πούμε, υπάρχει μια ευελιξία στους αυστηρούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Το 2005, πολύ πριν την κρίση κιόλας, ήταν η Γαλλία και μάλιστα και η Γερμανία που είχαν εξαιρεθεί από την υποχρέωση να έχουν έλλειμμα κάτω του 3%. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να σταθώ είναι ότι καλά κάνουν οι χώρες και νομίζω ότι και καλώς δίνεται και κάποια ευελιξία. Εφόσον είναι τεκμηριωμένο ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν έγινε, δηλαδή τι έγινε. Διαλύεται η Ευρωζώνη επειδή 2 χώρες δεν μπορούν να έχουν έλλειμμα 3% και τους δίνουν άλλα 2 χρόνια παράταση. Αυτό όμως το οποίο όμως εγώ θέλω να σταθώ είναι ότι τη στιγμή που δίνονται σε αυτές τις χώρες αυτή η ευελιξία, στην Ελλάδα που βρισκόμαστε κατά αναγνώριση πλέον του Eurogroup, έτσι, στην τελευταία συμφωνία αυτό που λέγεται email βαρουφάκι, έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη ότι ζούμε και μια ανθρωπιστική κρίση. Αντί να έχουμε εκεί μια ευελιξία από την πλευρά των εταίρων, και μιλάμε υποτίθεται και για εταίρους, δεν μιλάμε, βλέπουμε συνεχή πίεση. Συνεχή πίεση προς την Ελλάδα. Άρα, επειδή πολλές φορές ακούμε και τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον Βόλφγκαν Σόιμπλε, να λέει πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, και την ίδια στιγμή, και το ξαναλέω, κατά τη δική μου την πλευρά, καλώς δόθηκαν εξαιρέσεις στη Γαλλία και στην Ιταλία. Βέβαια, Γαλλία και Ιταλία είναι ισχυρές οικονομίες και ισχυρές πολιτικές δυνάμεις. Όμως δεν θα έπρεπε την ίδια στιγμή σε μια χώρα που αναγνωρίζεις ότι έχει ανθρωπιστική κρίση, ένα χρέος τεράστιο και στο οποίο είναι αποτέλεσμα και της δικής σου πολιτικής, δηλαδή της πολιτικής που μας έχουν αναγκάσει οι πιστωτές, δηλαδή το Eurogroup, η Τρόικα, οι θεσμοί, να εφαρμόσουμε. Δεν θα έπρεπε να είσαι πιο ευέλικτος και απέναντι σε μια νέα κυβέρνηση που αν μη τι άλλο έρχεται με μια λαϊκή εντολή. Πολλοί από εμάς μπορεί να διαφωνούμε, δεν ξέρω, αλλά έρχεται μια νέα κυβέρνηση. Εδώ εμείς οι δημοσιογράφοι υποτίθεται ότι έχουμε έτσι ένα άγραφο νόμο να είμαστε λιγάκι τον πρώτο μήνα σε μια νέα κυβέρνηση πάντα λίγο πιο ελαστικοί απέναντι στην κριτική μας. Και εδώ, και όχι μόνο δεν κάνει αυτό το Eurogroup, αλλά έρχεται και ο Βέλγος τραπεζίτης, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, ο Λουκ Κόεν, να κάνει κάποιες δηλώσεις πριν μερικές ημέρες και να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Και μιλάμε για κεντρικό τραπεζίτη μιας άλλης χώρας, ούτε καν ο Ντράγκη. Ας πούμε ότι ο Ντράγκη, ως κεντρικός τραπεζίτης της Εκουτού, δηλαδή όλης Ευρωζώνης, μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω, κριτική προς κάποια χώρα, πολιτική ηγεσία, και βγαίνει ο Λούκο Κόεν, ο οποίος βέβαια είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
Και λέει, οι Έλληνες θα καταλάβουν γρήγορα πως εξαπατήθηκαν από κάλπικες υποσχέσεις. Και πως ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι να μεταρρυθμίσει την οικονομία της. Δεν πιστεύω πως υπάρχει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δώσει υποσχέσεις που δεν μπορεί να κρατήσει, είπε χαρακτηριστικά ο κεντρικός τραπεζίτης του Βελγίου, μιλώντας σε μια εφημερίδα. Ο ελληνικός λαός θα καταλάβει γρήγορα πως έχει εξαπατηθεί από κάλπικες υποσχέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να πει κάποιος κοινικά ότι έχει και ένα δίκιο, έτσι. Α, ήδη βλέπουμε πολλές δυσκολίες η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτά που έχει υποσχεθεί. Όμως, αυτός τι εννοεί. Λέει κάλπικες υποσχέσεις, σιγά τις υποσχέσεις που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Είπε 5 πράγματα, καλός ή κακός, πολλοί από εμάς θέλαμε να μας πει και να υποσχεθεί 15 και 20. Αλλά αναγνωρίζοντας ότι έχει μια ανθρωπιστική κρίση, υποτίθεται αυτό το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πώς θα δώσει σε 300.000 οι οποίοι μαθαίνουν ότι έχουν γίνει 160.000 ήδη, που μπορεί να δώσει σύντηση και διάφορα άλλα τέτοια. Δηλαδή δεν είχε κανένα πρόγραμμα τίποτα τρομερών παροχών. Η επαναπρόσληψη στο δημόσιο των απολυμένων που έχουν βγει και από το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας ότι πρέπει να γυρίσουν. Και πάση περιπτώσει αυτές οι ρημαδο 10.000 απολύσεις στο δημόσιο, δηλαδή στα 1,5 εκατομμύριο ανέργους, θα προσθέταμε άλλους 10.000 και αυτό θα έλυνε το πρόβλημα το δημοσιονομικό της Ελλάδας. Τα έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή. Και βγαίνει λοιπόν ο κεντρικός τραπεζίτης και λέει αυτά που είπε. Και ο οποίος κιόλας δεν είναι, και το ξαναλέω, εντάξει, δικαίωμά του δεν, να μιλήσει και να πει. Αλλά ποιος είναι αυτός, κεντρικός τράπεζας της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, στη τελική ανάλυση. Δεν είναι καν ο Ντράγκη. Δηλαδή μας λέει στην ουσία, Έλληνες, ξεχάστε τα. Ξεχάστε τα με την έννοια όσοι ψηφίσαμε αυτή την κυβέρνηση, έστω με μια λογική εντάξει, ρε παιδί μου, να ξεφύγουμε λιγάκι από αυτή τη μέγενη στην οποία ήμασταν. Δυστυχώς όμως ζούμε σε μια. Σε ένα, εγώ θα το έλεγα, μια δικτατορία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αν θέλετε, δικτατορία του κεφαλαίου. Δηλαδή, η δημοκρατία, μας το είπαν άλλωστε πολλές φορές και οι ίδιοι οι επίτροποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λίγο μετά τις εκλογές, δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν πάνε να έχουμε ψηφίσει έτσι ή αλλιώς. Ό,τι πούνε η σοφή των Βρυξελών. Και όπως του συμφέρει. Γιατί είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Ξερέσανε η Γαλλία και η Ιταλία. Βέβαια, η Γαλλία. Το κάνουν όλα αυτά γιατί είναι ο επόμενος, πολύ μεγάλος τους φόβος. Και το γράφανε και οι γερμανικές εφημερίδες τις προάλλες, ότι είναι ο μεγάλος φόβος η Γαλλία. Και εκεί, και δεν είναι μόνο ο φόβος της οικονομικής επιδείνωσης, αλλά είναι ο φόβος ότι η οικονομική επιδείνωση, και αν δεν δείξουν και κάποια ελαστικότητα οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, τόσο πιο πολύ θα παίρνει πόντους η ακροδεξιά και η Λεπέν και κινδυνεύουμε να τη δούμε πρόεδρο της Γαλλίας. Εκτός από ακροδεξιά και ξενόφοβη και ρατσίστρια η Λεπέν, υποτίθεται ότι έχει υποσχεθεί και έξοδο από το ευρώ και πολλά άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα ξαναεπισημάνω αυτό το μεγάλο μύθο, ο οποίος λέγεται ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πληρώσει για τους Έλληνες, και θα θυμίσω ότι από τα 226,7 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια που έχουν δοθεί από τις χώρες της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα μας, μόνο το 11% έχει πάει από αυτά τα λεφτά για άμεση χρηματοδότηση των αναγκών της ελληνικής κυβέρνησης. Το 90, σχεδόν το 90%, δηλαδή τι έχει πάει, έχει πάει για να πληρωθούν οι τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Που μας λένε συνέχεια ότι όλα αυτά τα λεφτά και που έχουμε δώσει και που δίνουμε και με αυτά που οι Έλληνες και που σε τελική ανάλυση τουλάχιστον η νέα κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί για παροχολογία. Αν θεωρείται παροχολογία το ότι πρέπει να δώσεις 400.000 άνθρωπους να φάνε ή να ξαναφέρουν το ρεύμα, να μην κόβεται το ρεύμα ή να προσπαθήσεις δηλαδή με βασικά μέτρα συσιτίων να αντιμετωπίσεις την κρίση, τότε τι να πει κανείς. Αυτή είναι η Ευρωζώνη.
Αυτή είναι η Ευρωζώνη. Και πάω αμέσως στο επόμενο θέμα στην εκπομπή. Στον Γάλλο οικονομολόγο τον Τομά Πικετή. Είναι ένας οικονομολόγος που έχει βγάλει ένα βιβλίο που έχει γίνει best seller, κυκλοφορεί και στην Ελλάδα και λέγεται Το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα. Δεν είναι κανένας οικονομολόγος, ας πούμε, μαρξιστής, ακροαριστερός. Όχι ότι αυτό, το ξαναλέω, δεν σημαίνει αυτό ότι θα τον έκανε λιγότερο αξιόλογο σε αυτά που λέει, αλλά ένας οικονομολόγος συστημικός σε μεγάλο βαθμό. Και δίνει μία συνέντευξη στο Spiegel τις προάλλες και μόνο ο τίτλος τα λέει όλα. Δημιουργήσαμε ένα τέρας, λέγεται, Ευρωζώνη. Και λέει ότι το κοινό νόμισμα αποτελείται από 19 κράτη, το οποίο το καθένα έχει διαφορετικό σύστημα φορολόγησης και διαφορετική δημοσιονομική πολιτική. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι σαφές πως οι χώρες δεν μπορούν να μειώσουν τα ελλείμματά τους αν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πολύ απλά δεν δουλεύει αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε πως ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, οι οποίες ήταν σε βαθιά κρίση χρέους το 1945, πλήρωσαν εξ ολοκλήρου τα χρέη τους. Είναι αυτές οι χώρες τώρα που ακριβώς λένε στο Νότο ότι θα πρέπει να εξοφλήσει τα χρέη του. Αυτό ονομάζεται ιστορική αμνησία. Θα πει κάποιος καλοπροαίρετα, μα εκείνα τα χρέη προέρχονταν από πόλεμο κτλ. Καταρχήν, ίσα ίσα, επειδή ήταν από πόλεμο τον οποίο δεν προκαλέσανε, ή τουλάχιστον η Γαλλία, θα μπορούσε κάποιος να επιμείνει στη Γερμανία να πληρώσει τότε. Και όμως το έχουμε ξαναπεί. Έγινε εκείνη η διάσκεψη του Λονδίνου του 1953 και καλώς διαγράφτηκε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους του Γερμανία. Και το οποίο δεν ήταν μόνο χρέος από τον πόλεμο, ήταν και τα χρέη που είχε πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα στις χώρες που διέγραψαν χρέος. Και καλώς, διότι αν επικρατούσε η πολιτική, η ρεβανσιστική που επικράτησε στη συνθήκη των Βερσαλιών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ξέρω πού θα ήμασταν σήμερα. Βέβαια, ήταν και υπολογισμοί άλλοι. Είχαμε ψυχρό πόλεμο, είχαμε τη Σοβιετική Ένωση και θέλανε μια οικονομικά γρήγορα να ανακάμψει η Δυτική Γερμανία και να είναι αντίβαρο η Σοβιετική Ένωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε. Χωρίς ανάπτυξη γίνεται. Και το έχουμε ξαναπεί. Ποιο κοινό νόμισμα. Ποιο κοινό νόμισμα όταν δεν έχεις κοινή πολιτική, ούτε καν στο χρέος. Ή βαφτίζουν κοινή δημοσιονομική πολιτική το σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο επιβάλλει μηδενικά ελλείμματα, τα οποία θα κάθονται στο Eurogroup, θα κοιτάνε χαρτιά και νούμερα, αυτό που λένε, δεν μας φέρατε νούμερα, λένε, στο Βαρουφάκι. Νούμερα τους νοιάζει, όχι πολιτική. Δεν λέω κάθε πολιτική πρέπει να έχει και μια αξιολόγηση, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Η πίεση ποια είναι απέναντι στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Φέρε νούμερα. Να φέρει νούμερα για κάποια μέτρα στοιχειώδους αντιμετώπισης της κρίσης. Και λέει ο Πικετή στο Spiegel. Χαρακτηρίζει καταστροφή το σύμφωνο σταθερότητας. Και εξηγεί ότι σταθερά ελλείμματα δεν μπορούν να δουλέψουν στο μέλλον. Δεν μπορείς να επιλύσεις προβλήματα χρέους με αυτόματους κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται πάντα με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως διαφορών στις οικονομικές συνθήκες. Λέει τα αυτονόητα δηλαδή. Δεν μπορείς δογματικά να λες πρέπει εκεί να έχω μηδενικό έλλειμμα και να αδιαφορείς τι γίνεται και πώς βγαίνει αυτό το έλλειμμα. Το πλεόνασμα για το οποίο παλεύουμε στην Ελλάδα και τα λέγαμε τις προάλλες. Ποιο πλεόνασμα? Αυτό το πλεόνασμα είναι από το ξεζούμισμα το δικό μας, που σαν μας έχουν στύψει σαν λεμονόκουπα. Δεν κάνει πλεόνασμα που προήλθε από καμιά ανάπτυξη. Και όταν τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, στη Σουηδία παίρνουν απόφαση ότι δεν θα έχουμε πλέον σταθερά 1% πλεόνασμα. Πάμε έστω για ισοσκελισμούς προϋπολογισμούς. Η Σουηδία με την ανάπτυξη που έχει και την υψηλή φορολογία που έχει. Δεν μπορεί να περπατήσει έτσι το ευρώ. Και δεν ξέρω, δεν μπορεί κανείς να πει να γίνει προφήτης, αλλά σίγουρα με αυτόν τον τρόπο η Ευρωζώνη συνεχώς οδηγείται αργά και σταθερά στην αποδόμησή της. Πόσο μάλλον που ακούμε τελικά ότι κάποιοι καλοβλέπουν το να φεύγει η Ελλάδα και από το ευρώ. Δεν ξέρω, δεν παίρνω αυτή τη στιγμή. Εγώ κοιτάζω τι θα γινόταν αν φεύγαμε ή όχι. Κι άλλο είναι η δική μας απόφαση. Αλλά όταν σου λέει ο άλλος και που στο κάτω-κάτω έφτιαξε το ευρώ
χωρίς να αφήνεις περιθώρια εξόδου. Και εν μέρει καλώς, με την έννοια ότι κοιτάξτε, αν γινόταν μια νομισματική ένωση και λες τον άλλο, όποτε θέλεις φύγε. Ποια νομισματική ένωση? Γενικώς ένα σύστημα παγίδα, μια αρχιτεκτονική που είχε άλλες βλέψεις, όταν συνενούσαν Κολ και Μιτεράν να επισπεύσουν, γιατί έχει ξεκινήσει η συζήτηση πολύ πριν για κοινό νόμισμα, τη δημιουργία κοινού νομίσματος, ήταν ο φόβος των Γάλλων ότι οι Γερμανοί θα γίνουν πολύ ισχυροί, άρα το κοινό νόμισμα και κατ' επέκταση υποτίθεται το κοινό οικονομικό συμφέρον θα προστάτευε την Γαλλία και την Ευρώπη από αναζωπήρωση του γερμανικού ηγεμονισμού. Σήμερα βλέπουμε ότι η ίδια η Γαλλία δεν μπορεί να συμβαδίσει, να συγχρονίσει τα βήματά της με τη Γερμανία, οικονομικά. Έχει μεγάλο πρόβλημα. Και να δούμε πού θα πάει. Μέσα σε όλο αυτό τον ρημαγδό ειδήσεων, μια θετική εξέλιξη, για την οποία πολλές φορές έχουμε μιλήσει σε αυτήν την εκπομπή, είναι η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως μαθαίνουμε, ήδη την προσεχή Τρίτη, θα ανακοινώσει πλέον τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου για το ελληνικό κρέος και θα δώσει επισήμως συνέντευξη τύπου. Μένει ακόμα ποιος θα είναι ο χώρος. Μεταξύ αυτών που θα παρευρεθούν και στη συνέντευξη τύπου αλλά και θα μετάσχει και σε αυτήν την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου είναι ο Ερικ Τουσέν που έχουμε φιλοξενήσει σε άλλες εκπομπές με τον Σταμάτιο Στεφανάκο, αλλά και εμείς έχουμε κάνει πολλές αναφορές. Είναι σε εισαγωγικά εμπειρογνώμονας για ζητήματα χρέους. Προεδρεύει της Βελγικής Επιτροπής για την ακύρωση του χρέους του Τρίτου Κόσμου και είχε μετάσχει και στην Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του σημερινού. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα μεγάλο βήμα. Πολλές φορές έχουμε μιλήσει και έχουμε επιχειρηματολογήσει. Είναι βαθιά δημοκρατικό δικαίωμα να μάθουμε καταρχήν εμείς, ο κόσμος, μέσω αυτών των εκπροσώπων μας, κατά κάποιο τρόπο, πώς έγινε αυτό το χρέος, τι και πώς. Ακούμε ακόμα και τώρα, ακούμε για μίζες, ακούμε για τα εξοπλιστικά, ακούμε για τα βλέπουμε μάλλον, τα Ολυμπιακά έργα που ρημάζουν. Βλέπουμε ακόμα και δικάζεται, δεν λέω, μέχρι να καταδικαστεί είναι αθώος ο άνθρωπος, αλλά τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, ότι έσβησε ακόμα και ονόματα από τη λίστα Λαγκάρντ. Λοιπόν, και πάση περιπτώσει αυτή η λίστα δεν ελέγχθηκε όπως θα έπρεπε. Δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα μετά από 4 χρόνια την είχαν στα χέρια της κυβέρνησης. Δεν ήρθε ένα πόρισμα που να πει όλα καθαρά, κανένας. Τίμια, ωραία, βγήκαν όλα αυτά τα λεφτά και έχουν φορολογηθεί. Δεν έχουν οι 3, οι 5, οι 10. Και πλανώνται κατά καιρούς και στον τύπο ονόματα. Λοιπόν, πολύ θετική αυτή η εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες την ερχόμενη εβδομάδα, ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα παρτίσουν αυτή την επιτροπή και, πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε το έργο που θα παράξει αυτή η επιτροπή και πώς θα το αξιοποιήσει. Διότι ναι μεν ο λογιστικός έλεγχος μπορεί να βγάλει πολλές ατασταλίες και να χαρακτηρίσει τμήματα του χρέους παράνομα, απεχθή, μη νομιμοποιημένα, όλα αυτά για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε εκπομπές. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι γίνεται αποδεκτό από τους εταίρους. Βέβαια έχουμε μιλήσει και για μια διάταξη που υπάρχει σε ένα πρόσφατο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα πρόσθετο επιχείρημα τουλάχιστον για την Επιτροπή να το χρησιμοποιήσει και σίγουρα είναι ένα όπλο στα χέρια της κυβέρνησης όταν θα έχει ένα πόρισμα που θα αναλύει με νούμερα, όπως μας λένε και οι εταίροι, πώς διωγγώθηκε και φούσκωσε αυτό το χρέος, όχι μόνο τώρα με την Τρόικα και όλα αυτά, αλλά και πολύ πιο πριν. Πριν ακόμα και από την κρίση του 8-9. Για να δούμε, εδώ θα είμαστε και θα το παρακολουθούμε το θέμα. Και μιας και λέγαμε για τα προβλήματα του ευρώ και της ευρωζώνης, συνολικά υπάρχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
είχαμε τον πρώην Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Gordon Brown, ο οποίος δημοσίευσε ένα άρθρο στην Guardian, όπου προειδοποιεί ότι έτσι και φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει Βόρειος Κορέα. Τι υπερβολές. Τι υπερβολές. Θα γίνει Βόρειος Κορέα η Βρετανία. Επειδή ενδεχομένως θα φύγει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρεμπιπτόντως η Ισλανδία χθες πλέον δεν το εξετάζει το θέμα να μπει, που υπήρχε μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, το θέμα είναι μεγάλο. Οι συντηρητικοί, έχουμε εκλογές καταρχήν τον Μάιο στη Βρετανία. Το συντηρητικό κόμμα του David Cameron προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ελαφρύ σχετικά προβάδισμα σε σχέση με τους 35% σε μια τελευταία δημοσκόπηση που δημοσίευσε της εταιρείας YouGov, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα Sun, έναντι 31% των εργατικών του Ed Miliband. Ο Cameron έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει δημοψήφισμα το 2017, έτσι και επανεκλεγεί. Θα διαπραγματευτεί συμφωνία καινούργια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή θα επανεξετάσει την ένταξη της Βρετανίας στην Ένωση και θα το βάλει σε δημοψήφισμα, όπου εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο, αν όντως γίνουν όλα αυτά, να πούν οι Βρετανοί ενδεχομένως όχι, παρόλο που μέχρι στιγμής θα λέγαμε ότι η πλειονότητα των Βρετανών στις δημοσκοπήσεις, γύρω στο 45%, τάσσεται υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 35% που θέλει να φύγει. Βέβαια, ο Κάμερον τα χρησιμοποιεί όλα αυτά και σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δύο πράγματα είναι στην ουσία. Ένα είναι ότι με βάση την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων, έχουν πάει στην Βρετανία μετανάστες, άνθρωποι να βρουν δουλειά δηλαδή, πάρα πολύ και από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ένα κλίμα που έχει δημιουργηθεί ειδικά από το κόμμα των ευρωσκεπτικιστών του Νάιτζελ Φάραντζ, ότι έρχονται τα γνωστά μας, παίρνουν τις δουλειές, οι μετανάστες, εκείνο το άλλο, εγκληματικότητες, όλα αυτά, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Και έχει αρχίσει μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, δεν θέλουμε εμείς, θέλουμε ελεύθερη κίνηση μέχρι εκεί που τη θέλουμε εργαζομένων. Βέβαια, ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων τη θέλουμε χωρίς κανένα μέτρο, γιατί είναι και η άλλη πλευρά του νομίσματος των Βρετανικών διαφωνιών. Το City δεν θέλει κανένα έλεγχο. Και επειδή γίνονται και κάποιες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λιγάκι να περιορίσουμε την αρπακτικότητα του City, το οποίο κυρίως ζει η Βρετανική οικονομία και πιο συγκεκριμένα η οικονομία του Λονδίνου, με όλα αυτά τα δεκάδες γραφεία, εταιρείες και όλο αυτό το στρατό ανθρώπων που δουλεύει πίσω από τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες και funds που επενδύουν όπου θέλουν, όπως θέλουν. Και είναι ένα μεγάλο θέμα. Τώρα, και μόνο που θα τεθεί, αν τεθεί, γιατί τουλάχιστον οι εργατικοί λένε, αν βγουν οι εργατικοί, δεν έχουν πει ότι θα κάνουν δημοψήφισμα. Ερώτημα, να βγει ή όχι η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα μεγάλο, τουλάχιστον πολιτικό ζήτημα. Προσωπικά δεν... Τώρα, αυτά είναι υπερβολές του Μπράουν. Ακόμα και αν έφευγε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ούτε Βόρειος Κορέα θα γινόταν. Είναι μια χώρα ανθυρά αυτή τη στιγμή οικονομικά, με στενές σχέσεις με την Αμερική, και ούτε σημαίνει στη τελική ανάλυση, ακόμα και μια χώρα η οποία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να έχει συναλλαγές με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν λάθουμε. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο θα το βλέπουμε μπροστά μας. Θα έρχεται, θα επανέρχεται κατά καιρούς. Και λίγο πριν κλείσουμε, πάμε και στο θέμα ευρώ-δολαρίου. Όσοι παρακολουθείτε τα οικονομικά, κυρίως φίλα, θα βλέπετε ότι σχεδόν καθημερινά πέφτει το ευρώ με το δολάριο. Έχει φτάσει περίπου ισοτιμία του ευρώ ως το δολάριο 1,05-1,06, δηλαδή πάμε περίπου, όπως μας δείχνει και το γράφημα, σε ισοτιμία 1:1. Βρίσκεται το ευρώ στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2003 και έχει πέσει μέχρι στιγμής από τις αρχές του χρόνου 12,8% και έχει ξεπεράσει αυτή η πτώση, τη μεγάλη πτώση 10,6% που είχε το ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2008, που ήταν αποτέλεσμα
της διεθνούς χρηματοπιστωτικής αναταραχής που είχε προκαλέσει η κατάρρευση της Lehman Brothers. Καταρχήν, δεν είναι εν πρώτης, δεν είναι κάτι το επιζήμιο ή το κακό. Σχεδόν ένα χρόνο σαν τώρα, έτσι, πέρυσι, τέτοια εποχή, κυρίως οι Γάλλοι παραπονιόντουσαν που το ευρώ ανέβαινε και έφτασε και γύρω περίπου στον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 1,40 δολάρια, άρχισε μαζί με το πετρέλαιο να πέφτει και με αφορμή την επιδείνωση της κρίσης, γιατί μην ξεχνάτε, το καλοκαίρι συζητάγαμε για την Ελλάδα, θα πάει, δεν θα πάει, εκλογές, όλα αυτά, και διωγγονόντουσαν σε διεθνές επίπεδο. Δεν είναι κακό, διότι πρωτίστως ευνοούνται κυρίως και σε αυτό, κυρίως οι Γερμανοί, οι γερμανικές εξαγωγές και οι γαλλικές και των άλλων μεγάλων βιομηχανικών χωρών. Και στο κάτω-κάτω το ευρώ είχε ξαναπέσει, είχε φτάσει και στο 1 και είχε πέσει και κάτω από το 1 εκεί γύρω στα μέσα του 2000 και μέχρι τα 80 λεπτά σχεδόν, επίπεδο ρεκόρ. Βέβαια εκεί στο 1 δημιουργούνται ψυχολογικά και διάφορα τέτοια αιτίες. Δεν είναι αμιγώς οικονομικά τα ζητήματα. Αυτό όμως το οποίο είναι πιο σημαντικό είναι ότι στην ουσία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα είδος νομισματικού πολέμου. Δηλαδή, έχουμε την ΕΚΟΤΟΥ που έχει ανακοινώσει αυτό το σχέδιο ποσοτικής χαλάρωσης, να ρίξει χρήμα κτλ. Δηλαδή, ακόμα να χαλαρώσει πιο πολύ τα επιτόκια. Έχουμε στην Αμερική τη Fed, που αντίθετα έχει προαναγγείλει ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε αύξηση επιτοκίων. Και είναι ο βασικός λόγος που ανεβαίνει το δολάριο. Γιατί η προοπτική ότι θα κερδίσουν κάποιοι από τα υψηλά επιτόκια που έρχονται. Αυτό όμως δημιουργεί μεγάλες νομισματικές ανισορροπίες στον κόσμο. Έχουμε και μεγάλη πτώση νομισμάτων αυτή την εβδομάδα, είχαμε αναδυόμενων οικονομιών, όπως δηλαδή η τουρκική λίρα, το μεξικανικό πέσο, το ριάλ Βραζιλίας, το ραντ της Νότιας Αφρικής, μεγάλες σημαντικές υποχωρήσεις έναντι του δολαρίου. Απ' την άλλη έχουμε στην Ευρωζώνη όλο και μεγαλώνει το χάσμα στο δανεισμό, στα επιτόκια δανεισμού μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Δηλαδή η Γερμανία σχεδόν δεν πληρώνει επιτόκιο. 0,19 έχει φτάσει το επιτόκιο του δεκαετούς του γερμανικού. Και όλη αυτή η ιστορία η οποία δεν είναι καινούρια, επανέρχεται κάθε φορά, αλλά αυτή η αδυναμία στην ουσία στο σημερινό σύστημα να προσδιορίσεις ποια είναι η ιδανική ισοτιμία. Ποια είναι η ιδανική ισοτιμία. Δεν μπορεί να το προσδιορίσεις. Και ξέρετε, αυτές οι γρήγορες μάλιστα αλλαγές στις ισοτιμίες, εντάξει, εμάς τους απλούς ανθρώπους, άντε να μας επηρεάσει κάποιος από εμάς που ενδεχομένως ετοιμάζουμε ένα ταξίδι, δεν ξέρω τι. Σε μεγάλες επιχειρήσεις έχει και επιπτώσεις, γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις, μιλάμε για τις μεγάλες πολυεθνικές, ενώ υποτίθεται κάνουν ένα προγραμματισμό με βάση αυτά που τους λένε από τις τράπεζες και προβλέπουν ότι το δολάριο και το ευρώ, η ισοτιμία θα είναι έτσι, αλλιώς, και υπάρχει τέτοια μεγάλη απόκληση, έχουν πρόβλημα. Το κυριότερο είναι όμως ότι μπαίνουμε πλέον σε μία φάση νομισματικού ανταγωνισμού. Δηλαδή, η Ευρώπη, η Ευρωζώνη ρίχνει χρήμα, προσπαθεί να επωφεληθεί από το φθηνό ευρώ και ενδεχομένως το πετρέλαιο. Η Αμερική σε λίγο θα αρχίσει να γκρινιάζει που το δολάριο ανεβαίνει πάρα πολύ και γρήγορα και τη στιγμή που η Ευρώπη δεν προχωράει σε χαλάρωση της λιτότητας, άρα να δοθεί δυνατότητα στις αμερικανικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν περισσότερο τις εξαγωγές τους. Και γενικώς όλο αυτό θυμίζει ένα σκηνικό το οποίο έχει ζήσει πολλές φορές ο πλανήτης, 97-98, νομισματική κρίση με επίκεντρο τότε τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, αλλά και πολύ πιο παλιά, στα μέσα του 80, υπήρχε πάλι μια μεγάλη κόντρα με τις τότε οικονομικές υπερδυνάμεις, μεταξύ κυρίως δολαρίου, δηλαδή Αμερικής, και Γερμανίας που ήταν το Μάρκο, και έπαιζε βέβαια και γεν και στερλίνα. Τώρα, αν θα καταφέρουν κάποια στιγμή ξανά οι ηγέτες του πλανήτη
να προσπαθήσουν λίγο να τις μαζέψουν τις ισοτιμίες. Μέχρι στιγμής δεν ακούγονται φωνές ανησυχίας. Πιο πολύ είναι αρθογραφία. Δεν βγαίνουν δηλαδή τίποτα υπουργοί να λένε υπερβολικά υψηλά το δολάριο ή υπερβολικά χαμηλά το ευρώ. Σύντομα όμως, αυτή η τάση, η οποία δεν φαίνεται να μπορεί και να ανατραπεί, θα αρχίσει να δημιουργεί και τέτοιου είδους εντάσεις. Και σε μία εποχή που είναι ακόμη, δεν έχει κλείσει φυσικά αυτό που λέμε κρίση χρέους στην Ευρώπη, υπάρχουν τα μεγάλα μέτωπα, τα γεωπολιτικά ανοιχτά, με Ουκρανία, με τι θα γίνει με το Ισλαμικό κράτος στην ευρύτερη εκεί περιοχή της Μέσης Ανατολής, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και αυτή η νομισματική αντιπαράθεση. Όλα αυτά θα τα παρακολουθούμε και θα τα σχολιάζουμε. Για σήμερα νομίζω είπαμε πάρα πολλά. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλό βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε τις περαιτέρω οικονομικές εξελίξεις.